Καλώς ήρθατε φίλοι μου στη σειρά Street Fighter Collectibles. Λοιπόν, όσοι θα έχετε δει το βίντεο που έκανα με τον Δημήτρη, θα ακούσατε κάποια στιγμή που ανέφερα στο βίντεο, γιατί του πήγα δώρο μια τέτοια φιγούρα, ότι έχω συμπληρώσει όλη τη συλλογή από αυτές τις φιγούρες. Είναι συνδρομητικό μοντέλο από τη Fanhome. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να δει. Δεν έχουν μόνο Street Fighter, έχουν και Star Wars, έχουν και Iron Man και Fast and Furious και άλλα. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη στο Nintendo και στο Street Fighter. Το Street Fighter δεν το μάθα μέσα από Nintendo. Το μάθα μέσα από τα arcades. Είχαμε στο χωριό μου ένα φοβερό arcade, είχε πάρα πολλά μηχανήματα, φλιπεράκια κτλ. Τέλος πάντων, μην ξεφεύγουμε του θέματος. Το μάθα το Street Fighter από εκεί. Τότε ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο Ryu. Να σας τον δείξω κιόλας καλύτερα. Έχει φοβερή λεπτομέρεια η φιγούρα, είναι πολύ ωραία. Από κάτω έχει τίποτα special. Capcom USA, all rights reserved, σου λέει. Λοιπόν, τότε στο arcade αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο Ράγιου. Στη συνέχεια και στο, καθώς απέκτησα το Super Nintendo και στο Super Nintendo υπήρχε το Street Fighter 2 και παίζαμε πιο πολύ στο σπίτι, εννοείται. Σιγά σιγά παρέκλεινα προς τον Γκάιλ, τον οποίο θα σας δείξω σε άλλο επεισόδιο. Πίσω σε αυτό που σας έλεγα για αυτές τις φιγούρες, πρόκειται για συνδρομητικό μοντέλο από τη Fanhome. Κάνει στη συνδρομή, αποτελείται η συλλογή του Street Fighter συγκεκριμένα από 60 φιγούρες. Που συνοδεύονται μαζί με τα περιοδικά τους η καθεμία. Περιοδικά, σαν και αυτό θα το ξεφυλίσουμε και θα το δούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω άλλο πάνω σε αυτό. 60 φιγούρες με τα περιοδικά τους, συνδρομητικό μοντέλο. Πόσο πήρε, περίπου 10 μήνες με ένα χρόνο να ολοκληρωθεί το θέμα ή παραπάνω, δεν θυμάμαι. Ξεκίνησε με 2 πρώτες φιγούρες που ήταν αυτές οι 2, ο Ken και ο Ράγιου, σε ξεφτυλιστική τιμή και αυτό ήταν που με δελέασε κιόλας και το ξεκίνησα. Είχε κάπου 3 λίρες είχαν αυτές οι φιγούρες και από το δεύτερο πακέτο ξεκινούσε και σου στέλνε 4 φιγούρες μετά κάθε φορά και κάποια πακέτα είχαν 5. Λοιπόν, θα σας δείξω και αυτή είναι special φιγούρα πάλι με το Ράγιου. Την έχω ανοίξει, δεν την έχω ανοίξει, είναι κλειστή και θα την ανοίξω τώρα για σας, να με συμπαθάτε δηλαδή. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι θα σας δείξω και στο περιοδικό, θα προσέξετε τη λεπτομέρεια ότι ο Ράγιου εδώ φαίνεται πιο νέος. Δεν βλέπετε, δεν είναι τόσο ομοιώδης όσο είναι ας πούμε εδώ. Βλέπετε πόσο ομοιώδης είναι το χέρι, δηλαδή εδώ είναι όριμος άντρας, εδώ ήταν πιο νέος και βλέπετε ότι η παντάνα του ήταν άσπρη. Νομίζω
Είναι στο Street Fighter Alpha. Στο Street Fighter Alpha ήταν τόσο νέος ο Ράγιου. Ναι. Και στο πρώτο Street Fighter ήταν κοκκινομάλης και φορούσε αθλητικό παπουτσάκι. Μετά έγινε ξυπόλυτος. Αυτές είναι μικρολεπτομέρειες που αναφέρονται μέσα στα περιοδικά. Το περιοδικό αναφέρεται σε πολλά, θα τα ξεφυλίσουμε μαζί. Είναι στα αγγλικά, θα σας το διαβάζω εγώ. Δεν ξέρω, πρώτη φορά κάνω τέτοιο επεισόδιο και έχω σαν στόχο να το κρατήσω έτσι στο 20 λεπτό για να μην γίνεται ιδιαίτερα κουραστικό. Πόσο μάλλον στα μελλοντικά που θα έχουμε να μιλήσουμε για 4 φιγούρες και να ξεφυλίσουμε 4 περιοδικά. Παράλληλα εδώ σας δείχνω τον Γκεν. Ωραία. Φοβερή λεπτομέρεια. Είναι όλες αυτές οι φιγούρες βαμμένες στο χέρι. Οπότε κάποιες μπορεί να έχουν κάτι μικροατέλειες. Π.χ. ας πούμε, και νομίζω το ανέφερα και στο βίντεο που έκανα με τον Δημήτρη, τον Πατραμάνη, τον φίλο μου. Εκείνη η φιγούρα του Γκάιλ είχε ένα σημαδάκι μπογιάς στο λαιμό. Και ήταν στο ίδιο πακέτο με την φιγούρα του Ζανκίφ, η οποία όπως βλέπετε του λείπει ένα χέρι του καημένου του Ζανκίφ εδώ. Και εντάξει, τα είχα πάρει τότε με εκείνη την τετράδα που μου στείλανε και τους έστειλα μεϊλάκι και τους λέω παιδιά, τους έστειλα φωτογραφίες κιόλας, λέω Ζανκίφ είναι χωρίς χέρι και η άλλη φιγούρα έχει ατέλεια στο λαιμό. Και μου στείλανε τα κράτη αυτά, εννοείται, την άλλη του Γκάιλ, την τζιτζίπης ο Δημητράκης, μια χαρά. Και μου στείλανε άλλον έναν Ζανκίφ, είχε και τα δύο του χέρια αυτός. Και έναν καινούριο Γκάιλ, μαζί με περιοδικά πάλι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα λίγο γρήγορα, ας μετακινήσω τις φιγούρες, δεν θέλω να είναι εκτός πλάνου, θέλω να είναι εντός πλάνου. Τώρα για τον τέτοιον εδώ δεν ξέρω, δύσκολο. Ας πάμε λίγο για να σας δείξω το περιοδικό. Καταρχήν να πάμε στη μέση του περιοδικού. Βλέπουμε έχει ωραία να του κάνω λίγο wide, όχι πολύ σαβούρα φαίνεται. Εδώ, στα κανονικά. Λοιπόν, αφού μιλάμε το Street Fighter, η Capcom, το βγάζει η Capcom, όλα τα games τα κάνανε debut στα arcades πρώτα και μετά έρχονταν σε PC, κονσόλες και τα λοιπά. Δηλαδή η πρώτη τους εμφάνιση ήταν εκεί. Πώς θα γίνει τώρα? Μπορείτε να κάνετε pause, να διαβάζετε λίγο. Εγώ επιγραμματικά θα σας κάνω ένα τέτοιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε αυτός είναι ο Ράιους πρώιμη μορφή. Το βλέπετε κοκκινομάλης και τέτοιος και παπουτσάκι.
Το video gaming ξεκίνησε το 1972 με το Pong στα arcade, το οποίο λέει ήταν στα bar στην Αμερική. Αργότερα λέει εξελίχθηκαν τόσο που υπήρχαν ξεχωριστά κτίρια με arcade machines μέσα, δηλαδή ξεφύγαν από τα bar για την Αμερική αυτό. Λέει στα δεκαετία του 80 υπήρχαν τόσα πολλά video arcade που μπορούσες να βρεις, λέει, ένα οποιοδήποτε, τα οφάδικα που λέμε, που τα λέγαμε εμείς στην Ελλάδα, μπορούσες να το βρεις, λέει, ένα σε οποιονδήποτε δρόμο, σε οποιαδήποτε πόλη. Λέει ότι οι καμπίνες συνήθως, λέει, φτιαχνόντουσαν έτσι ώστε να θυμίζουν είτε κάποιο γρήγορο αυτοκίνητο είτε κάποιο fighter jet. Και λέει ότι τεχνικά, σαν τεχνικά χαρακτηριστικά, τα παιχνίδια των arcade ήταν πολύ πιο εξελιγμένα από οτιδήποτε ερχόταν στις κονσόλες. Λέει ήταν το περιβάλλον που δημιούργησε η Capcom τη δεκαετία του 80 με το Street Fighter, το οποίο ήταν τιμημένο γενικά. Και όντως, ναι, του λέει ότι ο θόρυβος που κάνανε όλες αυτές οι μηχανές, όταν τα αναμένεις, το να ακούς, μπέμπαινε σε ένα μαγαζί, ας πούμε, που είχε 30 διαφορετικές κονσόλες και άκουγες arcade, συγγνώμη, και να ακούς τώρα τη μουσική για τα τέτοια, τα 30 arcade και τις τσιρίδες και το τέτοιο του καθενός. Ήταν γενικά μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Λέει εδώ ότι με τις 8-bit κονσόλες, όπως ήταν το NES, ας πούμε, ήρθε το gaming στο σπίτι. Όπως ήταν το Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore 64, NES και Master System της Sega. Λοιπόν, εδώ δείχνει τα κεντρικά της Capcom. Όποιος θέλει να διαβάσει. Και εδώ κάτω μας δείχνει και το evolution του logo. Πώς ήταν στο Mega Man 6, 1993. Mega Man 6, 1993. Strider 2, 1999. Πώς ήταν το 40. Τι είναι αυτό, 1944 ήταν παιχνίδι. Το οποίο είναι το 2000. Έτσι, ενδιαφέρον πραγματάκια. Εδώ δείχνει ένα παιχνίδι του Valgrus. Volgrus. Δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό. Vulgar. Οπότε ναι, θα έλεγα. Vulgus. Λοιπόν, ας διαβάσουμε λίγο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει ότι στην Ιαπωνία υπήρχε μεγάλη παράδοση με τα arcades. Ειδικά, λέει, στην περίοδο του Παγκοσμίου Πολέμου με τα Παντσίκο Parlors. Στην Ιαπωνία υπήρχε απαγόρευση του τζόγου γενικά. Δεν ξέρω γιατί μέχρι και σήμερα έχουν πολύ πρόβλημα με το τζόγο οι Ιαπωνέζοι, τέλος πάντων. Τα Παντσίκο αυτά τι ήτανε. Δηλαδή τεχνικά πως νικούσαν το νόμο κατά του τζόγου. Έδινες λεφτά όχι για να τζογάρεις, αλλά για να αγοράσεις μεταλλικές μπιλίτσες, κρουσουμάκια μικρά, τις οποίες τις έδινες αυτές τις μπιλίτσες, τις έβαζες μέσα αντί για κέρματα και λεφτά σε διάφορα ηλεκτρονικά έτσι παιχνίδια για να παίζεις. Τα οποία ήταν παιχνίδια skill,
Δεν ξέρω, θα σας βάλω ένα βίντεο εδώ για τα παντσίκου machines. Λέει, υπήρχαν παιχνίδια λέει, που δούλευαν λέει, με κέρματα. Α, αλλά λέει ήταν σαν αυτά που με τη δαγκάνα που τσιμπάς παιχνιδάκια. Τον Ιούλιο λέει το 83 η Capcom έβγαλε το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι στην αγορά. Που λεγόταν η Little League. Θα ξεφύγουμε από το 20 λεπτό, αυτό κοιτάζω. Λοιπόν... Και λέει τότε ότι άκμαζε γενικά οι επιχειρήσεις των arcade, τα ουφάδικα δηλαδή. Και άνοιξε το δικό της arcade, αυτό δεν το ήξερα. Colt το λέγανε Acti 24. Και είχε μέσα τα παραπάνω παιχνίδια, το Little League, το Fever Chance, που βγήκε λίγο πιο μετά τον Οκτώβριο του 83, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. Εδώ μας δείχνει τις κινήσεις στη Hadoken, τη γνωστή, την ξέρουμε όλοι. Ωραία, το Shoryuken. Και το τώρα θα σας το πω με τα γαμάτα μου ιαπωνικά. Τατσμάκι σεν παγιάκου. Σε πουνκαγιάκου. Καμία σχέση έτσι όπως το λέει ο Ράγιος του τέτοιο. Κάντε τα ένα πάγωμα εδώ να τα διαβάσετε. Ο Ράγιου λέει είναι expert στο Ανσατσούκεν. Να επιτίθεται και να υπερασπίζεται τον εαυτό του από απόσταση. Βλέπουμε εδώ κοκκινομάλι στο πρώτο Street Fighter. Street Fighter Alpha με τα μαλλιά του γίνονται καφέ και βλέπουμε την άσπρη την μπαντάνα. Και το βλέπουμε εδώ μετά στο Street Fighter 5 που γίνεται έτσι μειώδης. Πάμε να σας δείξω λίγο το περιοδικό του Ken. Πού είναι η μεσαία σελίδα. Να το πιάσουμε την αρχή. Το
από επαναστάτης, λέει, εξαιρετικός μαχητής. Ήταν, λέει, πλούσιος, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένος με τίποτα. Ο Μπάισον, λέει, αρχηγός της ομάδας Σάνταλου, αποφάσισε να παγάγει τον Γκεν για να... Α, γιατί ήθελε να μπαλέψει με τον Ράιου. Γιατί συνέχεια τον απέφευγε τον Μπάισον. Και τον έκανε, λέει, με πλήση εγκεφάλου, λέει, βιαίο τον Γκεν. Έναν, λέει, καινούριο χαρακτήρα, λέει, τον οποίο το βρίσκει στο Ultra Street Fighter 2. Α, είναι στο Nintendo Switch αυτό. Κοίταξε να δεις, α. Θα με κάνουν τώρα να πάρω στο Nintendo Switch τη συλλογή που έχει. Το ήξερες, λέει, ότι είναι αδύνατο να φανταστείς τον Γκεν χωρίς τον Ράιου. Το προφέρω λάθος, παιδιά, το ξέρω, αλλά είναι μια συνήθεια που δεν φεύγει με την καμία. Προφέρεται Ρίου, κανονικά, το όνομά του. Έχω δει και σχετικό βίντεο στο ίντερνετ από Ιάπωνα. Προφέρεται Ρίου, κανονικά. Λοιπόν, αλλά εγώ θα το λέω Ράιου. Λοιπόν, αλλά λέει επίσης, συνάμα, είναι αδύνατον να φανταστείς Ιάπωνα μαχητή χωρίς τον Αμερικάνικο φίλο του. Όπως λέει ο Ρίου και ο Κεν. Κάνανε, λέει, τον τεπούτο τους, πρώτη στο Street Fighter. Λέει, στην αρχή ο Κεν ήταν πιο κολόνος, λέει, του πρωταγωνιστή, λέει, με ξανθά μαλλιά και πιο δυτικό look, αλλά, λέει, στη συνέχεια, λέει, ανέπτυξε την προσωπικότητά του και το χάρισμα, καθώς έγινε αγαπημένος. Και λέει ότι μοιράζονται πολλές τεχνικές. Και λέει ότι στις πιο πρόσφατες στο Street Fighter 5 είναι, λέει, εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Αν, λέει, και μοιράζονται την ίδια μαχητική τεχνική, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί μας δείχνει εδώ κάτω στο Street Fighter 2, στο Street Fighter Alpha και στο Street Fighter 5. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως εξελίχθηκε. Εδώ δείτε λίγο την ιστορία. Κάντε το λίγο pause να το διαβάσετε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ο Ken, λέει, από μαθητής δάσκαλος. Ανέπτυξε, λέει, παραπάνω, λέει, κάποιες τεχνικές από ότι ο φίλος του Ράιου. Η Σοριούκεν Λουτού, λέει, είναι πιο δυνατή. Και, λέει, μπορεί να κάνει τη μυθική Χαντόκεν. Τη μυθική Χαντόκεν, τη Σοριούκεν και την Τατσουμάκη. Τα τζουμάκι είναι τα ψελιδάκια, ναι. Το Σοριούκεν το έχει και ο Ράιου και ο Γκούκεν και ο Ακούμα. Αλλά, λέει, το Κεν είναι, λέει,
από τελειωτική. Γιατί λέει κατάφερε να βάλει λέει, φωτιές στην επίθεση του αυτή. Επίσης λέει και το τατσουμάκι λέει είναι πιο δυνατό. Το Street Fighter 2 βγήκε το 91 και ήταν η απόλυτη επανάσταση. Το 91 παιδιά, εγώ ήμουνα το Νοέμβρη του 91 ήμουνα 5 χρονών. Ναι. Θυμάμαι ότι η πρώτη μου επαφή με το τέτοιο πρέπει να ήμουν στα 7 με τα arcade. Που μας δείχνει εδώ κάποια πραγματάκια. Στα επόμενα επεισόδια ξέρετε τι θα κάνω, θα διαβάζω λίγο πιο μπροστά εγώ τα περιοδικά γιατί θα έχω να σας δείχνω 4 και θα σας τα δείχνω πιο επιγραμματικά. Λοιπόν, 1942 λέει και κομάντο τα παιχνίδια που έβγαλε η Capcom. Το 1942 η Capcom το έβγαλε. Τα έπαιζα αυτά τα αεροπλανάκια, αλλά δεν θυμάμαι αν τα έπαιζα σε arcade, τα έπαιζα πιο μετά. Κάντε pause παιδιά, διαβάστε. Λέει μετά το 1942 λέει ξεκίνησε και άλλα τέτοια παιχνιδάκια πολεμικού τύπου ας πούμε από το τέτοιο του Pacific το 1942 ναι, ήταν τότε επηρεασμένα από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς, λίγο λιγότερο από μισή ώρα. Θα ξαναφέρω τις φιγούρες μπροστά. Okay. Αυτά. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου στο επεισόδιο. Θα σας δω στο επόμενο. Πείτε μου αν θα ήθελατε να κάνω κάτι διαφορετικό στο βίντεο, να σχολιάσω κάτι κάπως διαφορετικά. Πείτε μου, γράψτε μου κάτω από κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Θα ήθελα να ξέρω. Βοηθάτε το κανάλι, έτσι με κάνετε καλύτερο. Να είστε καλά.